Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλώς ήλθατε στην απόψινή 158η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε κάθε τρίτη στις 7, χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Θερμούς χαιρετισμού στους αποδήμους Έλληνες και Ελληνίδες, σε όλους όσους μας παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλη την Αμερικανική, Βόρειο και Νότιο Αμερική, την Ήπειρο, στους Έλληνες της Αυστραλίας, της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής. Γιατί παντού υπάρχουν Έλληνες. Και δεν υπάρχουν απλά Έλληνες στην καταγωγή, υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, τιμούν τη σημαία, τιμούν τη φιλή μας, τιμούν τα ιδανικά μας και κάνουν τα πάντα για την πατρίδα τους. Στην πατρίδα τους την οποία δεν έχουν ξεχάσει, πιθανόν να έχουν ήδη αποκτήσει μια καινούρια στέγη στο εξωτερικό, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν ξέχασαν την Πατρόα Για Γι' αυτή λοιπόν την Πατρόα Αγία αγωνιζόμαστε όλοι. Αυτήν την οποία την οφείλουμε στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, που πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα. Και το πρώτο μέλημα είναι η προστασία τους και η εκπαίδευσή τους, η ανατροφή τους, η διαπαιδαγώγησή τους. Και πριν μπούμε στο ζήτημα της Συρίας, να αναφερθούμε ότι όλοι αυτοί, πάντοτε σε όρους στρατηγικής το αναφέρω και το υπογραμμίζω, η εισβολή η οποία δέχεται η χώρα μας ανελιπώς από τους χιλιάδες λαθρομετανάστες και τους ελαχίστους πλέον πρόσφυγες στα νησιά του Αιγαίου και ο ελληνισμός εν γέννη βάζοντας και την Κύπρο, διότι εκεί τι να πει κανείς. Όπως χρησιμοποιούν τις τουρκικές αερογραμμές στη Σμήνη και στην Κωνσταντινούπολη για να προσγειωθούν και στη συνέχεια έναντι συγκεκριμένη αμοιβή μεταφέρονται στα εδάφη, δυτικά στα νησιά μας, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, στα αεροδρόμια των κατεχομένων, οι τουρκικές αερογραμμές αποβιβάζουν λαθρομετανάστες οι στη συνέχεια και πρόσφυγες οι οποίοι στη συνέχεια που οδεύουν στις ελεύθερες περιοχές. Δηλαδή φανταστείτε να είχε επιληθεί το Κυπριακό το οξύμορο που θα γινόταν σε μια ενοποιημένη δίθεν Κύπρο, θα έρχονταν με την ίδια ευκολία, πάλι με, προορισμό, με πηγή ε, προελεύσεως στην Τουρκία, οι ίδιοι ή και ακόμα μεγαλύτεροι αριθμοί και θα έφταναν στη Μεγαλόνισσο. Αυτό το έχουν λάβει υπόψη τους όσοι θέλουν να προωθήσουν σχέδια τύπου ανάνυ. Αυτό το έχουν λάβει υπόψη τους εκείνοι οι οποίοι σχεδιάζουν γενικώ τη στρατηγική. Μήπως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα υπερεθνικό όργανο στρατηγικής, μάλλον όχι υπερεθνικό όργανο, με την έννοια, δεν είναι σωστή η έκφραση, να με συγχωρείτε, ένα όργανο στο πλαίσιο του ελληνισμού που να σχεδιάζει κοινά τη στρατηγική και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Απέναντι στα ένα ζητήματα. Ή μήπως οι αδελφοί μας στην Κύπρο έχουν αποφασίσει ούτε εξοπλισμούς πλέον να κάνουν, ούτε να υπερασπίσουν τα εθνικά τους δίκαια όπως πρέπει, αλλά αργά και σταθερά, όπως δείχνουν παράδειγμα χάρη οι δηλώσεις των ηγετών του ΑΚΕΛ, για παράδειγμα, και ευρωβουλευτού του ΑΚΕΛ, διολυσταίνουμε προς την αυτοφιλανδοποίηση και η αυτοφιλανδοποίηση δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά αφορά και την Ελλάδα παραφράζοντας με ειρωνικό τρόπο μια, μια προφητεία, θα σας λένε ότι δεν είσαστε η Φιλανδία, αλλά θα είσαστε. Τελικώς, πρέπει να αποφασίσουμε με όρους στρατηγικούς τι κράτος είμαστε. Αν θέλουμε να παραμείνουμε τέτοιο κράτος, αν θέλουμε κυριολεκτικώς να παραδοθούμε 200 χρόνια μετά από την επέτειο της ελληνικής επαναστάσεως της Εθναγερσίας, ποια θα είναι η κατάσταση στη χώρα μας. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν καθίσει και να έχουν κυριολεκτικώ αναλύσει, μελετώντα τι παραμέτρου, τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί, εάν αρχίσουν και εγκλωβίζονται οι πρόσφυγε οι οποίοι ζητούν και οι αιτούντε άσυλο στη χώρα μα. Ποιο θα είναι ο αριθμό του, όχι μετά από 20 χρόνια, ούτε μετά από 10. Αλλά μετά από 3 χρόνια, δεδομένου ότι η στρατηγική ανασφαλεία της Τουρκίας, η οποία είναι ψευδεστάτη, δεν υπάρχει στρατηγική ανασφάλεια τη Τουρκία. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο επ' αυτού. Έτσι. συνεχίσει να μα τροφοδοτεί με χιλιάδε δυστυχισμένων και μη. Θα γίνουμε εμεί τελικώ. θα αποκτήσουμε επαρχία Ιντλίμπ στην Πελοπόννησο. Θα αποκτήσουμε επαρχία Ράκα στην περιοχή τη Ιππήρου. Θα αποκτήσουμε ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. ούτε με τον πολιτισμό. ούτε με τη φιλοσοφία μα. Πόσο άλλο με όρου στρατηγικού, επαναλαμβάνω, θα αφήσουμε να διακινδυνεύσει και να καταρρεύσει το σύστημα εθνική αμήνη και ασφαλεία, Γιατί θα πρέπει η χώρα μα μονίμω και αδιαλείπτω να υποχωρεί, και αυτό ακριβώ σημαίνει αυτοφιλανδοποίηση εν τη πράγμαση απέναντι στι επιθετικέ και άλλε διαθέσει. Βρυχυθμοί είναι αυτή τη Τουρκία. Εμεί δεν καλούμε θα καν να σηκώσουμε τα όπλα για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή. Διότι όταν θα κληθεί να το κάνουμε αυτό, που σα διαβεβαιώ ότι δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε, διότι με βάση αυτή την τακτική, την οποία την εφαρμόζουν ανελειπώ σε στρατηγικό επίπεδο τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες, μας οδηγούν σε μία ήττα άνευ μάχης. Ήττα άνευ πολεμικής σειράξεως. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό από τις πολιτικές ηγεσίες. Έχει γίνει αντιληπτό σε όλο το φάσμα ότι πλέον με τους αριθμούς αυτούς η χώρα μας κινδυνεύει πλέον ουσιαστικώς. Πάντοτε με όρους στρατηγικούς, στρατηγικούς ομιλώ, Διότι είμαστε χώρα μέλη του ΝΑΤΟ. Και ως τέτοιο δεν θα πρέπει αυτό το θέμα να μπορέσουμε να το αναγάγουμε σε στρατηγικό πρόβλημα, σε στρατηγική απειλή εναντίον της συμμαχίας. Μια ιδέα λέω. Στρατηγική απειλή εναντίον της συμμαχίας. Με ποιον τρόπο η συμμαχία αυτή τη στιγμή εμπλέκεται σε επιχειρήσεις οι οποίε είναι βαθιά εντό, μέσω των μελών τη, έτσι, ε, εντό τη Ασία. Μήπω θα πρέπει όλο αυτό το πράγμα να το ξαναδούμε. Μήπω θα χρειαστούμε ένα νέο δόγμα στο οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όχι μόνο εμά, αλλά και άλλε χώρε που δεν είναι μέλη του μέλη του ΝΑΤΟ. Όπω είναι η Κύπρο, για παράδειγμα. Όπω είναι το Εβραϊκό κράτο, το Ισραήλ δηλαδή. Το οποίο είναι η προμετωπίδα τη περιοχή. Και σα θυμίζω ότι το Εβραϊκό κράτο δημιουργήθηκε μετά την τελευταία απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τα βρετανικά στρατεύματα την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 17-18. Ποιο εκδίωξαν την περιοχή, του Οθωμανού. Τι έμεινε αυτή η περιοχή, είπε η Ευρωτανική εντολή. Τι ήταν αυτό επί τη ουσία ένα ευρωπαϊκό προγεφύρωμα στην περιοχή. Και τι συνέβη μετά, δημιουργήθηκε το κράτο του Ισραήλ. Αυτό λοιπόν το προγεφύρωμα, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε, δεν μπορεί να επιβιώσει αν καταρρεύσει και η Κύπρος και η Ελλάδα δεν είναι δυνατόν αυτό το προγεφύρωμα του ελληνορωμαϊκού, του Ιουδιοχριστιανισμού κατά ορισμένου να, να, μείνει σε τέτοια πορεία συνθλίψεως. Διότι μετά την κατάρρευση, την κατάρρευση του μετόπου στη Συρία, αν αυτό τελικώ επιτευχθεί, που δεν νομίζω, σα το λέω, δεν το νομίζω, το εβραϊκό κράτο θα νιώσει καυτή την Ιρανική ανάσα. Την Ιρανική και την Τουρκική. Οι οποίοι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή, όπω γνωρίζετε, συζητούν με όλου. Έχουν κλείσει μέχρι στιγμή πέντε ώρε συζητήσει στο Σότσι ο Πούτιν μαζί με τον Ερντογάν. Διότι το θέμα δεν είναι μόνο ο διάδρομο που βλέπετε πίσω, το θέμα είναι το Ιντλίνπ, το θέμα είναι το υπόλοιπο του Αφρίν, η Μάνπιτς, Και φυσικά πώ θα μπορέσει η Τουρκία να συνεχίσει να λαμβάνει εδάφη τα οποία σα τονίζω δεν έχουν ακόμη αντίκρισμα. Τα εδάφη τα οποία θέτει προσωρινώ, αν αυτό το κομμάτι ενοποιηθεί ή επεκταθεί, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι τα κατεχόμενα στη Βόρεια Κύπρο, για να έχετε μια εικόνα δηλαδή των εδαφών. Αυτά τα εδάφη μπορεί να προσθέτουν στην Τουρκία, στη ζώνη ασφαλεία τη, ένα συγκεκριμένο χώρο, μια buffer zone όπω ονομάζεται, αλλά επί τη ουσία δεν του δίνουν πλούτο. Το είπαμε και σε προγενεστέρα εκπομπή. Κυρίε και κύριοι, οι Τούρκοι συνεχίζουν να κάνουν υπερπτήσει. Τώρα και με μια επανδρομένα αεροσκάφη, οι οποίε πλέον καταγράφονται και ανακοινώνονται. Όχι ότι δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Έχουμε λοιπόν τον επιτίδιο ουδέτερο, τον επιτίδιο ειρηνοποιό, αλλά και τον επιτίδιο επικίνδυνο. Ο οποίο τι πράττει, πράττει αυτό το οποίο μα έχει δείξει ότι είναι ο βασικό στόχο τη δική του εξωτερική πολιτική, τη τουρκική. Τουρκική, Οθωμανική το πάλι, νεοτουρκική και νεοοθωμανική γεωστρατηγική. Ποιο δεν έχει μεταβληθεί. Ξέρουμε πολύ καλά. Και είναι και συνεπεί αυτά τα οποία προδιαγράφουν. Με τη μόνη διαφορά που η συνέπειά του ξεπερνάει του ορίζοντε των εκλεγμένων δημοκρατικών κυβερνήσεων τη Ελλάδο και αλλού. Δηλαδή, η πολιτική τους είναι σταθερή, οι δικές μας οι κυβερνήσεις μεταβάλλονται λόγω των εκλογών, γιατί είμαστε δημοκρατία, ενώ οι δικές τους οι πολιτικές είναι σταθερότατες και συνεχώς επεκτείνονται. Σας θυμίζω ότι σήμερα έχουμε 2019, ενώ τα ίμια συνέβησαν το 1996 πριν από 23 χρόνια. Σκεφτείτε ποια ήταν η κατάστασή μας τότε και ποια είναι σήμερα. Ποιες απειλές απ αντιμετωπίζαμε τότε και πώς κατορθώσαμε σήμερα να θέσουμε τα μεγαλύτερα μέσα των ενόπλων δυνάμεων στην διάθεση ποιον, όχι υπέρ της εθνικής ασφαλείας, αλλά υπέρ της λαθραμωτενεστάσεως και του προσφυγικού. Όταν αυτή τη στιγμή μειώνεται κατά 48 εκατομμύρια ευρώ ο λειτουργικός προϋπολογισμός, δηλαδή δεν μιλάμε για λίπος, έχουμε σπάσει το κόκαλο και μπαίνουμε στο μεδούλι των ενόπλων δυνάμεων, και την ίδια στιγμή που το ναυτικό ζει σε επίπεδο νέων ε, ναυπηγήσεων, χάρη των δωρεών που έχουν ευπατρίδες, όπως είναι ο εφοπλιστής ο κύριος Λασκαρίδης, και της δωρεάς και άλλων επωνύμων και ανωνύμων ανθρώπων, διαθέτει 10 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τι πράγματα, τα οποία είναι εντελώ εκτός της αποστολής του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλοι φίλοι και φίλες, ότι πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα να καθίσουμε σοβαρός και να ασχοληθούμε με την άμυνά μας και την ασφάλειά μας σε όρους στρατηγικούς. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια ακριβώς στιγμή που όχι μόνο έχει κάνει εφημικό δίκαιο τις υπερπτήσεις, όχι πλέον τις παραβιάσεις, τις παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και όχι του εναερίου χώρου που διεκδικεί νησίδες, νησιά, βραχονισίδε και όλα τα σχετικά, που δεν μα αναγνωρίζει η φαλοκρηπίδα, που συνεχώ μας απειλεί και θέτει ω όριο το 1923, όπου είναι τα 100 χρόνια από τη δημιουργία τη τουρκική δημοκρατία, αλλά και από τη συνθήκη τη Λοζάνη, την οποία θέλει να την σκίσει. Η συνθήκη τη Λοζάνη ήδη σκίζεται, καίγεται στη βόρειο Συρία. Η συνθήκη τη Λοζάνη έχει αρχίσει να καίγεται από το 1974. Αυτές οι πολιτικές δεν τις αντιλαμβάνονται εκείνοι που είναι και οι αρμοδίως υπεύθυνοι. Δεν θα πρέπει σε αυτή τη χώρα λοιπόν να προετοιμαστούμε για το χείριστο σενάριο. Brexit έρχεται. Είδατε τι συνέβη με τα Σκόπια, όπου πλέον δεν πρόκειται στον παρόντα χρόνο, εγώ θα σας πω το και στο μέλλοντα, να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τί, λοιπόν αυτή η, αυτή η ιστορική κολοτούμπα, αυτή η απαράδεκτο τάση. Προ τι λοιπόν που επολύσαμε και δώσαμε το όνομα τη Μακεδονία. Ποιο ο λόγο, υπήρχε μια ανάγκη κάτω από αυτέ τι συνθήκε, τι οποίε αντιλαμβάνονται όλοι, είτε γνωρίζετε είτε δεν γνωρίζετε περισσότερο από των πραγμάτων, είτε είσαστε ειδικοί είτε εμεί, να προβούμε σε τέτοιου είδου στρατηγικέ και ιστορικέ υποχωρήσει. Δεν μπορούσε κάποιο να πει, συγγνώμη θα βάλουμε τα σκόπια εντό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ναι, υπάρχει περίπτωση όμω μία χώρα να προβάλλει βέτο. Μη μου πείτε ότι ξαφνικά ο πρόεδρο Μακρόν μέσα σε διάστημα ο λίγων μηνών άλλαξε, μετέβαλε την απόφασή του ή τη στρατηγική σκέψη του. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλοι τι θα συμβεί αν αρχίσει το Brexit και γεννά άλλα exit. Και ξαφνικά βρεθεί όλη η Ευρώπη και πει: Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν αναγνωρίζω Σέγγεν και ιστορίε. Ο καθένα θα σώσει το δικό του το σαρκείο, το ευρωπαϊκό. Άρα λοιπόν, α αφήσουμε την Ελλάδα εκεί με ό,τι άλλα προβλήματα έχει. Ποια θα είναι η, η εξέλιξη σε εκθετικό βαθμό όλων αυτών των φαινομένων και των ροών σε βάρο τη εθνική αμήνη και ασφαλεία, και με μια Τουρκία η οποία, όπω διαντιλαμβάνεστε όλοι, βρίσκεται συνεχώ όπω ο Καρχαρία σε μια διαρκή κίνηση επιθετική λειτουργεί και σχεδόν ω rock state, διότι έχει, αντα, έχει, αντιληφθεί ότι λόγω του ειδικού γεωστρατηγικού βάρου στο πλαίσιο του κρυπηδόματο του Ρίμλαντ, το εντό του οποίου κατέχει δεσπόζουσα θέση, θα εκβιάζει του πάντε συνεχώ γεωστρατηγικό και καλό το πράττει έτσι. Τα εθνικά τη συμφέροντα κοιτάει. Και... Εμεί έχουμε αναγκάκι τα πάντα στο διεθνέ δίκαιο. Και όταν το διεθνέ δίκαιο έρχεται και μα φύγει τη δουλειά, τη θηλιά γύρω από το λαιμό μα, λέμε θα μα πνίξει το δίκαιο. Θα μας πνίξει το διεθνές δίκαιο δηλαδή. Να κάνουμε έτσι μια, ένα συνειρμό, ένα ηρωνικό συνειρμό. Θα μας πνίξει το διεθνές δίκαιο. Φίλοι και φίλες, οι αποφάσεις οφείλουν να ληφθούν χθε. Αναμένουμε, όπως είπε και ο Υφυπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής σε μια συνέντευξη του στην Καθημερινή, ότι λίγαν συντόμως θα έχουμε την περάδοση της πολιτικής εθνικής αμήνης και ασφαλείας εύχομαι μέσα από αυτό το κείμενο, το οποίο δεν είχε εκδοθεί τα προηγούμενα χρόνια, να δούμε μια πραγματικά αληθή και μια ρεαλιστική και μια πραγματικά αναγεννησιακή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ ακριβώς είναι ομοσπονδιοποίης, έχει φύγει ένα, μου έχει ξεφύγει, δικό μου το λάθος, το Ιώτα. Άρα λοιπόν, πριν φτάσουμε στη Συρία, αντιλαμβανόμαστε ότι εμείς υφιστάμεθα συνεχώς, ένα γεωστρατηγικό μπούλινγκ, έναν εκβιασμό, ο οποίος εκβιασμός μεγεθύνεται, μεγεθύνεται, δεν μειώνεται. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας γίνει μάθημα. Έρχονται χειρότερα. Πάμε λοιπόν στη Συρία. Ας πούμε κάποια πράγματα για τους Κούρδους. Καταρχήν οι Τούρκοι δεν απειλούν να καταλάβουν όλο την περιοχή και δεν μπορούν να το πράξουν άλλωστε. Ωστόσο, στόχο του είναι, όπω βλέπετε εδώ πέρα, σε αυτό το γραμμοσκιασμένο αισθητό μήμα, είναι να φτιάξουν μια ζώνη ασφαλεία. Αποψή του. Αυτό είναι ο στόχο, η στόχευσή του. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα Ελλήνων, η οποία θεωρεί ότι οι Κούρδοι έχουν βρει ήδη φυσικό σύμμαχο τη Ρωσία και τη Συρία. Είναι λάθο αυτό. Και είναι λάθο για δύο πολύ σημαντικά επιχειρήματα. Με δύο σημαντικά επιχειρήματα θα αποδείξω ότι δεν είναι σωστό. Οι Κούρδοι ήταν εκείνοι οι οποίοι ανακήρυξαν την ανεξαρτησία του όταν τα Συριακά στρατεύματα εγκατέλειψαν τι περιοχέ του, την ανεξαρτησία του έναντι τη Δαμασκού, έτσι. Δεν ανακήρυξαν κράτο. Εξηγούμε. Η περιοχή Ροζάβα, όπω ονομάζεται, άξε σιγά σιγά να παίρνει σάρκα και οστά, γιατί έπρεπε να πολεμήσουν το Χαλιφάτο. Ξέρετε όμω ότι πάνω από 300.000 Σύριοι, Κούρδοι, στην καταγωγή Στερήθηκαν τη ηθαγένεια του επειδή του την αφαίρεσε το καθεστώ Άσαντ. Άρα λοιπόν αυτό και πολλά άλλα τα οποία έχουν συμβεί, και πάμε στο δεύτερο επιχείρημα, οι Κούρδοι έχουν πολεμήσει στον ανατολικό τομέα, σε αυτό εδώ και στον νότο, στι πρώτε φάσει τη καταρρεύσεω του Συριακού κράτου και κατά των Συριακών δυνάμεων. Οι Κούρδοι δεν είναι φιλοειρανοί. Οι Κούρδοι δεν μπορεί να είναι φίλοι και σύμμαχοι των στρατηγικών συμμάχων του Άσαντ. Μπορεί μένει οι Ρώσοι να θέλουν να τους πάρουν υπό την επίβλεψή τους, αλλά δεν ξεχνούν ότι η μεροσική άδεια κατελήθηκε και η Αλμπάμπ και το Αφρίν και έγιναν οι και οι καθαρίσεις. Επίσης, δεν ξεχνούν ότι σε όλη αυτή την περίοδο των αιώνων που έχουν περάσει, ο μόνος σύμμαχός τους είναι ο εαυτό τους και ο μόνος μόνος εχθρό τους είναι πάλι ο εαυτό τους, διότι δεν, να, δεν, έχουν κατορθώσει επειδή ανήκουν σε φυλετικά σχήματα να ενοποιηθούν κάτω από ενιαία ομπρέλα. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε ο Μπαρζανί, για παράδειγμα, στο Βόρειο Ιράκ θα μπορούσε να έχει ειδικό ρόλο. Και σίγουρα το Βόρειο Ιράκ δεν θα ήταν αυτό το κουρδικό κομμάτι, δηλαδή το ομόσπονδο κομμάτι, δεν θα ήταν αυτό το οποίο ήταν σήμερα. Α μην λησμονούμε ότι οι Κούρδοι δεν έχουν διέξοδο στη θάλασσα, οι κουρδικέ περιοχέ για την ακράβεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι υποκείμενα είτε τη Τουρκία, είτε τη Συρία, είτε του Ιράκ. Σε όλη, αυτή την πέση, σε όλη αυτή την, περιοχή έχουν μόνο έναν αναγκαίο και ικανό στρατηγικό σύμμαχο. Αυτό δεν είναι οι Ηνωμένε αλλά είναι το Εβραϊκό κράτο, είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να βάλει και τη δική του υπογραφή σε όποια κίνηση γίνεται. Γι' αυτό και σα έχω πει την προηγούμενη φορά ότι μάλλον μου φαίνεται ότι υπάρχει μια προσυμφωνημένη στρατηγική διέξοδο από την κρίση στην περιοχή τη Συρίας, η οποία αφορά ακριβώς την υποχώρηση των Κούρδων και αυτό να γίνει άνευ αιματοχυσίας και μάχης το οποίο θα απέβαινε σε βάρος των τουρκικών εθνικών συμφερόντων, ούτω ώστε οι Τούρκοι να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους στο μέγιστο δυνατό και να κλείσει το όνειρο της, δημιουργία δημιουργίας του λεγόμενου κουρδικού διαδρόμου. Υπάρχει όμως ο Ιρανικός διαδρόμος. Και όπως βλέπετε εδώ στον Ότος, στην Τέρελ πάμε λίγο πιο πίσω, δεν φαίνεται ακόμα μετά εδώ που είναι και τα υπεριοχή των πλούσιε σε πετρέλαιο, παραμένουν υπό τον έλεγχό του. Άρα λοιπόν, φανταστείτε ότι στο μέλλον μια Τουρκία θα μπορούσε να ανεχθεί μια κουρδική οντότητα η οποία δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να δεχθεί την ομοσπονδιοποίηση τη οποία θα τη πρότεινε η Συρία. Γιατί δεν του εμπιστεύονται, Υπάρχει ρήξη στην εμπιστοσύνη. Το ότι σε αυτέ τι περιοχέ με πορτοκαλί που βλέπετε έχουν εμπλακεί οι ρωσικέ κυρίω δυνάμει, οι αστυνομικέ και κάποιε συριακέ, δεν σημαίνει ότι αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη. Αν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, όλο ο νότιο τομέα τώρα θα κοιμάται η συριακή, και η συριακή σημαία. Δεν υπάρχει όμω ισχυρά πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Συνεπώ, αυτό που θέλουν οι Τούρκοι είναι προφανέ. Θέλουν ουσιαστικώ να αναγκάσουν τους Κούρδους, είτε να εξουδετερωθούν, να ουδετερωποιηθούν να και να εξουδετερωθούν από τους Σύρους, είτε και φυσικά σε αυτούς μέσα είναι οι Ιρανοί, οι οποίοι οι Ιρανοί αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι χιλιάδες των μαχήμων θα μπορούσαν κάλιστα ένα ποσοστό από αυτούς να φύγει αφού θα είναι φραγμένο το βόρειο κομμάτι, να πάει στο βόρειο Ιράκ και από εκεί μετά να ενεργήσει και να επιχειρήσει εναντίον ποιον εναντίον των δυτικών τμήματων του Ιράνου που κατοικούν εκατομμύρια Κούρδοι. Άρα το στρατηγικό πρόβλημα του Κουρδιστάν, του ενιαίου Κουρδιστάν, που θα έπρεπε κάποια στιγμή η Δύση να το δει με άλλο μάτι, αλλά αν το έβλεπε με διαφορετικό μάτι, τότε αυτομάτω θα έπρεπε να καταστρέψει και την Τουρκία και το Ιράν. Το τονίζω, να τα καταστρέψει αυτά τα κράτη και να δημιουργήσει άλλα, κάτι το οποίο θα έχει τεράστιο στόχο, κόστο, Προτιμάστε την παρούσα φάση, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει δεδομένων των εξελίξεων και τη ανθρωπίνου ανοησία. Προετοιμάζεται για μία διευθέτηση, η οποία θα έχει μία συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Σκεφτείτε πώ ήμασταν πριν από πέντε χρόνια ή πριν από δέκα χρόνια, και πόσο αυτή η μορφογεννητική δυναμική θα δημιουργήσει και άλλα όρια. Στο κάτω-κάτω, όλοι οι χάρτε, οι οποίε είχαν εκδοθεί τα τελευταία. 15 χρόνια, είτε φανταστική είτε στο πλαίσιο σεναρίων, πάντοτε προέβλεπαν εδώ μια περιοχή στην οποία οι Κούρδοι έπρεπε επιτέλους να έχουν τη δική τους πατρίδα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Τουρκία. Η Τουρκία όμως η οποία, πάμε στην επόμενη εικόνα, είναι μια χώρα η οποία πάντοτε βλέπει προς τουρκικό ο χάρτη. Το τονίζω. Και θέλω πραγματικά να το δείτε έτσι για να εκνευριστείτε. Τα κατεχόμενα. Όχι, δεν τα διαγράψα. Διότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κόλαφο στα μάτια μας. Δεν μπορεί σήμερα η Κυπριακή Κυβέρνηση να ανέχεται πρόσωπα και πράγματα. Είναι αδιανόητο το οποίο απειλούν το μέλλον του ελληνισμού. Πρέπει επιτέλους να πάρθει μια στρατηγική λύση μια απόφαση που θα οδηγεί σε λύση. Και η λύση δεν μπορεί να είναι οι υπερπτήσεις αόπλων μαχητικών πάνω από την Κύπρο. Η λύση θα είναι να μετατραπεί η Κύπρος ως ένα προπύργιο της Δύσεως. Μαζί με το Ισραήλ, η Κύπρος και την Ελλάδα. Ένα κομμάτι της συμμαχία, εκτός της συμμαχία, εκτός της αλλά με δεσμούς της συμμαχίας το οποίο στην εποχή την οποία θα ανατέλει ίσως να είναι και ο μονόδρομος. Στην Ευρώπη η οποία μετά το Brexit θα ψάχνει να βρει το βηματισμό της και εκτιμώ ότι θα ακολουθήσουν και άλλα exit. Αυτό το οποίο, αυτό το οποίο θα έχει πρώτη ανάγκη θα είναι η στρατηγική ασφάλεια. Και αυτή η στρατηγική, η στρατηγική της η στρατηγική ασφάλεια της στρατηγικής ασφαλείας θα συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε και την Κύπρο. Εδώ λοιπόν είναι οι προτεραιότητε τη Τουρκία. Πέμπτη ω έκτη προτεραιότητα, σε αυτή την πολύ καλή συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργό Εθνική Αμήνη και πρώην Αρχηγό Τραντή ο κ. Αρκυβιάδη Στεφανή στην καθημερινή τη Κυριακή, Πέμπτη ή έκτη προτεραιότητα. Μακάρι να είναι έτσι και να μην έχει αναβαθμιστεί η προτεραιότητά μα σε τρίτη ή τετάρτη. Αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι εδώ η Τουρκία επιδιώκει να βγάλει κέρδο, όχι στη Συρία. Στη Συρία εξουδετερώνει. Εδώ εξαργυρώνει. Στην Τουρκία, στη Συρία εξουδετερώνει, στην Ανατολική Μεσόγειο εξαργυρώνει. Και αυτό είναι το ζητούμενο να δούμε εάν εμείς αποτελούμε τμήμα της εξαργυρώσεως. Και θα πω σε αυτό το σημείο ότι να αποδεχθούμε ότι πόσο σημαντική έχει, όντω σημαντική, αναφεσβητήτως, δυο στρατηγική σημασία και θέση η Τουρκία στο Ρίμλανδ. Ρι... Αλλά ας μην ξεχνούμε ότι πάγια τακτική, των Αγγλοσαξώνων ήταν να μην υπάρξει, όπως το έχει επαναλάβει από καιρό κατ' επανάληψη ο καθηγητής γεωπολιτικής Γιάννης Μάζης, να μην υπάρξει καθιωδίωπητο τρόπο να μην δοθεί η δυνατότητα σε Άραβες και Μουσουλ... σε ρόσο μουσουλμανικα συμφέροντα, δηλαδή θα εξαιρέσουμε τις δυτικοστραφείς και δυτικότροπες χώρες του κόλπου και την Αίγυπτο, αλλά βάζουμε στην εξίσωση τη απαγορεύσεω στη Ρωσία και την Τουρκία, να μην δοθεί η δυνατότητα να έχουν εξόριξη από αυτέ τι περιοχέ. Άρα λοιπόν είναι αδιανόητο να υλοποιηθεί η γαλάζια πατρίδα, εάν τηρείται το προηγούμενο δόγμα. Και θεωρώ ότι η αντικατάσταση του Υπουργού Ενεργείας του Υπουργού Ενεργίας, στις ε, των ΗΠΑ για τα θέματα αυτά, είναι ένα συμπτωματικό και τυχαίο γεγονός. Και όχι στο πλαίσιο μια στρατηγική υποχωρήσεω. Διότι αν η Τουρκία κατορθώσει και αρχίζει και εξαργυρώνει με δισεκατομμύρια δολάρια και βρει έναν τρόπο να αναζωογονεί την οικονομία τη, τότε να είσαστε βέβαιοι, όχι εμείς εδώ, αλλά αυτοί που βρίσκονται εδώ στην άλλη πλευρά τη Μεσογείου και αυτοί που είναι πέραν του Ατλαντικού και όχι μόνο, δεν είναι μακριά η μέρα που η Τουρκία θα αμφισβητήσει ευθέω και πλήρω τι όποιε υπογραφέ και τι όποιε συμμετοχέ τη σε και θα ανακηρυχθεί περιφερειακή πυρηνική υπερδύναμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο Ερντογάν το έχει ανακοινώσει. Και επειδή είναι σταθερή σε αυτά τα οποία λένε και δεν μπλοφάρουν, όπω με πολύ ωραίο τρόπο το περιέγραψε στο, στην αυτογραφία του, στο κείμενο του, ο πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ και πρόεδρο τη Ταγκριτική Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ενώσεω, στρατηγό Μιχαήλ Κωνσταντάκο, η Τουρκία δεν μπλοφάρει. Εμεί όμω να σταματήσουμε να βλέπουμε τον κόσμο σαν να είμαστε στο Ελσίνκι. Και όπω επίση, επειδή δεν πρόκειται να γίνουμε Ελσίνκι, όσο και αν θέλουν, το θέλουν κάποιοι κύκλοι, όσο και αν το θέλουν, υπάρχουν αρκετοί Έλληνε πολιτικοί και διπλωμάτε και στρατιωτικοί που όχι μόνο έχουν μια φυσική, μια φυσική αντίδραση απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς, αλλά αναγνωρίζουν ότι πρέπει να ληφθούν γενναία μέτρα και γενναίες αποφάσεις σε πολιτικό, σε διπλωματικό και σε στρατιωτικό επίπεδο. Θα περιμέναμε λοιπόν το αμέσως επόμενο διάστημα να ξεκινήσει μετά την, όσο τον διαβάσουμε, την πολιτική εθνική αμήνης και ασφαλείας, είναι απόλυτος, στο κομμάτι το οποίο θα δημοσιοποιηθεί, θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση μας η οποία θα κρίνει το μέλλον της χώρας μας τα επόμενα, όχι πέντε, όχι δέκα, αλλά μέχρι το τέλος του αιώνα. Γιατί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τα, και θα ισχύσουν την επόμενη πενταετία και δεκαετία, θα κριθεί το μέλλον του ελληνισμού και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τόσο έναντι της Τουρκίας, όσο και έναντι της ταυτότητός μας. Εάν φτάσουμε στο σημείο και απαρνηθούμε την ταυτότητά μας, αν φτάσουμε στο σημείο στις πιο σημαντικές επαιτίους από, το, Μαρα, από τις Αλαμίνες, από τις Αλαμίνα, τις Θερμοπύλες, τις Πλατεές, από την Επανάσταση του 21 και ξεχάσουμε την ταυτότητά μας και ποιοι είμαστε, τότε πραγματικά θα είμαστε ένας καταραμένος λαός. Γιατί δεν θα αξίζει να ονομαζόμαστε έθνος. Το έθνος των Ελλήνων θέλει να έχει ένα όνομα κυλίδωτο. Δεν θα πρέπει εμείς οι απόγονοι των γενναίων και ηρωικών υπερασπιστών και πολεμιστών των τελευταίων αιώνων να κυλιδώσουμε αυτό το όνομα. Αυτή είναι η τρέχουσα αποστολή. Να προστατέψουμε την ταυτότητά μας, την εθνική μας άμυνα και την εθνική μας ασφάλεια. Είναι τρίπτυχο. Ταυτότης, εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια. Η ιστορία ίσω να σα είναι κατά το μάλλον ή τον γνωστή. Βγήκε λοιπόν ένα λογαριασμό, ο οποίο υποτίθεται ότι ανήκει στον Τούρκο Υπουργό Εθνική Αμήνη, τον κύριο Κουλουσιακάρ. Και μέσω αυτού του λογαριασμού, πολύ ωραία κίνηση αυτή έκαναν οι Τούρκοι. Πραγματικά είναι, βγάζει πολύ γυαλιό. Είναι αστεία, διότι πραγματικά χωρί να προσπαθήσουν ιδιαιτέρω, προσπαθούν, προσπαθούν όμω να δημιουργήσουν προβλήματα. Ποιου, σε εκείνου οι οποίοι τα αποδέχονται. Βγήκε λοιπόν αυτό ο ψευδολογαριασμό και άρχισε να προχωρεί και να ε, δημοσιεύει χάρτε. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλοί χάρτε. Όλοι αυτοί οι χάρτε που ασχολούν τη μεγάλη Τουρκία, τον εθνικό όρκο λοιπά. Πραγματικά σκέφτομαι, τι θα γινόταν αν όχι ένα ψεύτικο λογαριασμό, αλλά ένα επίσημο λογαριασμό υπουργού του Υπουργού Εθνική Αμήνη, λέγαμε τώρα έτσι. Όχι ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση προ Θεού, αλλά λέω τώρα εγώ. Έτσι. Σε ένα υποθετικό σενάριο. Προχωρούσε και έβγαζε του χάρτε τη Μεγάλη Ελλάδο. Οι οποίοι είναι βάση τη συνθήκη του Σευρών. Διότι αυτό ο χάρτη τη Μεγάλη μεγάλης, μεγάλης Τουρκία του Εθνικού Ορκού είναι ένα αφιολόγημα των Τούρκων. Οι Τούρκοι. Οι οποίοι πάντοτε βλέπουν την περιοχή μέσα από τα μάτια της Κωνσταντινούπολης, όχι τη Αγκύρας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα σημείο κλειδί. Και ο Ερντογάν Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε. Από εκεί ήταν η σταδιοδρομία του. Ξέρετε, όταν η Άγκυρα με την Κωνσταντινούπολη έδωσαν τη μάχη και έχασε η πόλη έναντι τη Αγκύρα, αυτό στην Τουρκία δημιούργησε ένα εσωτερικό πρόβλημα το οποίο το έχουν ξεπεράσει ακόμη. Και το λέω δεν έχουν ξεπεράσει, διότι η πραγματικότητα για εκείνου δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Διότι μετά τόσε μελέτε που έχουν γίνει πάνω στο DNA των κατοίκων τη Ανατολία και συνεχίζουν να γίνονται, είναι πλέον πρόφανε ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων τη σημερινή Τουρκία δεν είναι τουρκική καταγωγή. Δηλαδή δεν έχουν σχέση με εκείνου οι οποίοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη ή σήλθαν το 1071 μετά το Μάτζικερ στην, 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 στην Χερσόνησο τη Ανατολία. Και μπορεί με να λένε ότι οι ρίζε του 1923 βρίσκονται στο 1453. Εν όμως, αυτό το 1453, αυτό το φιολόγημα είναι ψευδέ, όπω και ο χάρτη. Η καταγωγή του, το αίμα που ρέει στι φλέβε του δηλαδή, είναι στη συμπολή μεγάλη πλειοψηφία ελληνικό. Άρα λοιπόν, οι κάτοικοι τη σημερινή Ανατολία, τη Ανατολική Θράκη, εφόσον πραγματικό το αποδεχθούν και δουν ποια είναι η καταγωγή του, μάλλον αποτελούν όχι νεοοθωμανούς, ούτε Τούρκους, αλλά Ρωμαίους μουσουλμάνους. Ναι, αν υπήρχε σήμερα η αυτοκρατορία, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που θα είχε ως επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη, θα είχε χριστιανούς και μουσουλμάνους υπηκόους, οι οποίοι θα ήταν στη συντηρητική του πλειοψηφία ελληνικής καταγωγής διότι ακόμα και μετά την καταστροφή του 1922 και τις φαγές και, τις... και την εκαθάριση και τον εκτοπισμό, ήρθε σήμερα η επιστήμη και λέει δεν ξεριζώσαμε τους Έλληνες. Αυτό το οποίο κατάφεραν οι κυβερνήσεις που οραματίστηκαν και θα δούμε και μερικά πράγματα προ το τέλος, αυτά, ήταν απλώς να διώξουν εκείνους που δεν είχαν τουρκική εθνική συνείδηση ή να δημιουργήσουν τουρκική εθνική συνείδηση στους άλλους. Τώρα όμως που έρχεται η επιστήμη, αν κάνουν ένα τεστ και το αντέξουν το αποτέλεσμα, αυτομάτως αυτό μάτωσα, το θα έρθει σε αντίδραση και σε αντιπαράθεση με αυτά τα οποία έχουν μάθει. Αν είναι λοιπόν γενναίοι, ας δημοσιεύσουν χάρτες με τη γενετική καταγωγή και όχι χάρτες με τον εθνικό όρκο. Αν είναι λοιπόν γενναίοι και αν θέλουν λοιπόν, να δείξουν Πόσο ισχυροί είναι απέναντι στην αλήθεια, την οποία και υπηρετούν, και είναι ένα ένας λαό ο οποίο αγαπάει την αλήθεια, ή αυτό, αυτό πραγματικά ε, δεν είναι, είναι σχήμα λόγου. Α αποδεχτούν να δουν χάρτε πώ διαστρωματώνεται η καταγωγή με εμά, σε όλη την περιοχή τη μικρά Ασία. Και θα δούμε πώ οι δυτικέ, οι βόρειε και οι, ανατο... οι βόρειο-δυτικέ περιοχέ έχουν σχεδόν το ίδιο DNA με εμά και πώς αυτό λίγο μετασχηματίζεται όσο προχωράμε προς το κέντρο. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι δεν θα υπήρχε και λόγος να μπαίνουμε σε τέτοιες αστιότητες. Πλην όμως, γι' αυτό σας το παρουσίασα, αυτό είναι ένα δείγμα του υβριδικού πολέμου της Τουρκίας. Η Τουρκία λοιπόν, η ηγεσία της, πάντοτε πραγματοποιεί ένα συνεχή υβριδική, υβριδικό πόλεμο ανάντια στη χώρα μας. Πάμε, πάμε στην επόμενη εικόνα. Ο υβριδικός πόλεμος είναι ένας πολύ φθηνό πόλεμο για σήμερα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Όμω, στο πλαίσιο του υβριδικού αυτού πολέμου, δεν μπορώ να μου σχολιάσω κάτι το οποίο πραγματικά αποτελεί κόλαφο. Κόλαφο. Αναγνωρίζουμε τις, τον ρεαλισμό και την πραγματικότητα, αλλά δεν μπορεί όμω να εργαλειοποιεί ο νεοθωμανισμό, τον χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό τη Τουρκία. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνονται λιτανίες με τη συμμετοχή είτε του Πατριάρχου, στο πλαίσιο δηλαδή ευχής για να επιτύχει, τι να επιτύχει, η εκαθάριση και η ολοκλήρωση της των χριστιανών της Συρίας, να συμμετέχουν αυτό και Αρμένοι και Ιουδαίοι και Ασυροχαλδαίοι και Ρωμαιοκαθολικοί και όλες οι άλλες τα χριστιανικά δόγματα ή από τις αιρέσεις που είχαμε στο παρελθόν. Είναι ποτέ δυνατόν είναι ποτέ δυνατόν, και αυτό οφείλει να απασχολήσει εντόνω εκείνου οι οποίοι λένε μη μι, μι, λησμονείτε το σκηνή του Πατριάρχου. Αναφέρομαι στον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Διότι και εκείνο υπέγραψε ένα χαρτί, αλλά στο χαρτί αυτό που υπέγραψε, καταδικάζοντα την Επανάσταση του 1821, ουσιαστικά εξαργύρωσε τη μία εισφαγή εκατομμυρίων χριστιανών. Εδώ όμω τι εξαργυρώνεται. Η παραμονή στη Βασιλεύουσα. Αν πρόκειται να δώσουμε μία μάχη, ας την κάνουμε σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινώντας και από αυτό της θρησκείας μας. Σε αυτό της πολιτικής θρησκείας μας. Διότι η αυτοκρατορία ζει στη Βασιλεύουσα. Εκεί, στο φανάρι. Ας φανεί λοιπόν και το φανάρι κάποια στιγμή αντάξω της αυτοκρατορικής του παραδόσεως. Και μισό λεπτό. Ο Γιωχανά Ιμπραήμ, ο οποίος είναι... Ε, Συροχαλδαίο και ο Παύλος ο Μητροπολίτη Βερία, Αλε, Αλεξανδρίας και λοιπόν περιοχών Χαλεπίου, Γιαζιτζή, είναι εξ, εξαφανισμένοι έξι χρόνια τώρα. Υπάρχουν άρθρα σε έγκριτε εφημερίδε από εγκρίτου Έλληνε δημοσιογράφου. Μπορούμε λοιπόν εμεί να ξεχάσουμε την εξαφάνιση, την μυστηριώδη αυτών των δύο ηγετών χριστιανών και την ίδια στιγμή να γίνονται λιτανίε υπέρ τη επιτυχού προελάσεω των βαζιβουζούκων, των τζιχαντιστών και των λοιπόν του Ερντογάν και των Νεοθωμανών στην περιοχή. Όχι, κύριε. Αυτό πρέπει να το δούμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και ω εκφοβισμό των κοινοτήτων. Γιατί πιστεύω ότι έτσι είναι. Εκφοβισμό είναι. Να λοιπόν πεδίο δόξη λαμπρών για τι ΗΠΑ που ψάχνουν να βρουν πώς να πιέσουν την Τουρκία τάχα μου, τάχα μου. Που κάποιοι είπαν για την, ε, να ξαναφέρουμε πάλι το θέμα της γενοκτονίας, να γνωρίζουν τον γενοκτονία των Αρμενίων. Πολύ καλή ευκαιρία και χρονική συγκυρία. Τα ξεχνάμε αυτά. Εξαφανισμένοι είναι για έξι χρόνια. Και κάποιοι συνάδελφοί τους, σε εισαγωγικά, έκαναν λειτουργίες υπέρ του τουρκικού στρατού. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είναι ντροπή. Είναι έσχος είναι αμαρτία. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Ένα ωραίο πίνακα. 21 Οκτωβρίου 1805. Τραφάλγκαρ. Ναύαρχο Νέλσον. Εναντί του Ναυάρχου Βιλνεύ και του γαλλιοασπανικού Στόλου. Γιατί σα το δείχνω. Γιατί έχουμε την επέτειο του Τραφάλγκαρ. Όχι. Αλλά επειδή με μία και μόνο ναυμαχία. Η έχουν όταν ας ακούουν, η ναυτική ισχύς την εποχή του Ιστίου, τι έκανε. Εξουδετέρωσε το Ναπολεόντιο σχέδιο περί της υπηρετικής ηγεμονίας. Με μία αποφασιστική σύγκρουση, μία μόνον μάχη, μία ναυμαχία, ο Βρετανικός στόλος, το Royal Navy, το βασιλικό ναυτικό, συνέπτυξε το Γαλλο-Ισπανικό και ναυάγησε, ετελείωσε το σχέδιο του μεγάλου Ναπολέοντος να κυριαρχήσει και να εξωτερώσει τη Μεγάλη Βρετανία. Ναυτική ισχύς, naval power. Άρα, τι μας διδάσκει αυτό. Μας διδάσκει ότι πρέπει να φροντίζουμε για το ναυτικό μας. Σε κάθε εκπομπή θα το λέω. Και την αεροπορία μας, αλλά και το ναυτικό μας και το ναυτικό στέλνει πλοία. Τα αεροσκάφη δεν παραμένουν, κάνουν τις επιχειρήσεις τους και φεύγουν. Όπω ο στρατό χρησιμοποιεί το άρβιλο για να καταλάβει το χώρο, το ναυτικό χρησιμοποιεί τι πλατφόρμε, τι ναυτικέ, τα πολεμικά πλοία επιφανεία και υποβρύχια για να ελέγχει την περιοχή. Εντάξει. Να χρειαζόμαστε ναυτικέ πλατφόρμε. Δεν μα ενδιαφέρει το μέγεθο, μα ενδιαφέρει η παρουσία. Και αν ξεσκεφτούμε και out of the box, υπάρχουν πολύ και ενδιαφέρουσε λύσει σε διάφορα μεγέθη, εκτοπίσματα και με τεχνολογίε. Ναυτική ισχύς η μέρα του Τραφάλγκαρ. Το γιορτάζουν στην Αγγλία. Εμεί δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική είναι η ναυτική ισχύ. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. 20 Οκτωβρίου του 27. Ναυαρίνο. Εδώ ακούστηκαν τα κλάματα του τοκετού του ελληνικού κράτους. Ναι, στο Ναβαρίνο όπου ήταν η τελευταία μεγάλη μείζων ναυμαχία μεταξύ ιστιοφόρων πλοίων. Ξέρετε, μια άλλη ναυμαχία που είχε γίνει στι αρχές του Οκτωβρίου του 1571, και την είχα, είχα αναφερθεί σε αυτή την προηγουμένη εκπομπή, στην Αύπακτο, στο Λέπαντο, ήταν το τέλος των συγκρούσεων ουσιαστικά μεταξύ κοπηλάτων πλοίων και μπήκε στην εποχή όπου τα ιστιοφόρα πλοία έπαιρναν την πρωτοβουλία και την πρωτοκαθεδρία και τα δύο σε ελληνικά νερά. Και τα δύο σε περιοχή στη Δυτική Ελλάδα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εδώ έχουν γίνει ιστορικά γεγονότα. Εμείς λοιπόν πρέπει την ναυμαχία της Αλαμίνος μαζί με την ναυμαχία και της Ναυπάκτου και της ναυμαχία του Ναυαρίνου να τα εντάξουμε σε ένα πλαίσιο όχι απλώς σε όρτασμον για να κόβουμε στεφάνια και κλάδων, αλλά μελετών σε έναν χώρο όπου οι επιτελείς όπου οι δημοσιογράφοι, όπου οι αναλυτές, όπου όσοι αγαπούν την ναυτική ισχύ και την ναυτική γεωγραφία, όσοι ξέρουν από γεωπολιτική, όσοι πραγματικά είναι οι καθήλυναρμόδιοι, να συζητήσουμε πώς θα συνεχίσουμε αυτή την παράδοση. Σκυτάλη είναι και αυτό. Παράδοση είναι και αυτό. Να το συνεχίσουμε για να μπορέσουμε να το εξελίξουμε και να δώσουμε απαντήσεις. Γιατί η κρίση με την Τουρκία σε ναυμαχία πάλι θα κρυθεί. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όταν θα αναγκαστούν ελληνικά πολεμικά να αντιμετωπίσουν τουρκικά, εκεί θα κρυθεί και το μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ναυτική ισχύ. Γι' αυτό θυμόμαστε τα προηγούμενα γεγονότα. Για να μην επαναλαμβάνουμε λάθη και να βελτιώνουμε την επιχειρησιακή μας κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε... Είναι και αυτό κμήμα τη ταυτότητό μα. Αν μα το αφαιρέσουν αυτό, θα μείνουμε τυφλοί, κουφοί και στο τέλο μουγκοί. Αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε και είναι αποκλειστικό προνόμιο τη πολιτική ηγεσία, τη εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Αυτή είναι η θεματοφύλακα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Παναγιώτη Κομπήλη. 21 χρόνια πριν έχει βγει εκδόσει θεμέλιο. Θεωρία του πολέμου. Τι είχε πει, Πω επήρε των όσον είπα. Θεό χωρί την ψυχή του. Σε εξαιρετικό Έλλην. Μεγάλο Έλλην. Διανοητή, φιλόσοφο. Έλα Τουρκία. Αύξηση πιέσεω. Μιλάει το 98 για το 2019. Και ήταν λίγο νωρίτερα γραμμένα. Πριν από 22 χρόνια σχεδόν έχουν γραφτεί αυτά και έχουν λεχθεί λόγω διευρύσεως διαφοράς γεωπολιτικού δυναμικού. Το καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Η Ελλάδα μεταβάλλεται, έλεγε τότε, σε χώρα περιορισμένων κυριαρχικών δικαιωμάτων με στάση παθητική ή αντιφατική από την ειδονική παράλυση, περνάμε καλά, έτσι, και την ιστορική κόπωση. Η κάμψη της αντιστάσεως αυτής μεταφράζεται από αυτούς οι οποίοι τους ξέρετε. Πολιτισμένη συμπεριφορά, η υπέρβαση η εθνικισμού, εξευρωπαϊσμό. Και τελικώ, πού καταλήγει ο Κονδύλι, Αν συνεχίσουμε, πρώτα από 21-22 χρόνια τα έλεγε αυτά και τα έγραφε, θα έχουμε. Ειρήνη σημαίνει δορυφόρο τη Τουρκία, δορυφοριοποίηση. Πόλεμο σημαίνει συντριβή, γιατί δεν θα ασχολούμαστε με τίποτα. Δεν μπορεί ο στρατό σήμερα να μην είναι πολεμικό, να μην είναι μάχημο, να μην έχουμε μία. Εθνοφυλακή, να μην έχουμε θεοφορά του εφέδρου μα συνεχώ να ασκούνται. Πρέπει να φτιάξουμε την εφεδρεία μα. Του εκατοντάδε χιλιάδε εφέδρου. Να του χρησιμοποιήσουμε σε ομάδε και να του έχουμε έτοιμο πολέμου. Χρειαζόμαστε επίση και την ανασύσταση χωροφυλακή. Α την ονομάσουμε σύνοριοφυλακή. Υπάρχει άλλωστε. Βάσει αυτού θα εστα... μπορέσουμε να ελέγξουμε και τα θέματα εσωτερική ασφαλεία και ιδιαιτέρω στα ανατολικά και στα βόρεια σύνορά μα. Στα βόρεια ανατολικά σύνορά μα. Τα είπα αυτά ο Κονδύλης. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Είπε κι άλλα. Σα τα δείχνω γιατί θέλω να σα στεναχωρέσω σήμερα σκεφτόμενοι πότε γεννήθηκε και πότε μέθα, πέθανε. Μα είπε λοιπόν ο Πομπέο ωραία λόγια. Λέει λοιπόν ο Κονδύλη, χωρί να έχει ακούσει τον Πομπέο. Οι σύμμαχοι αξίζουν για σένα τόσο όσο αξίζει εσύ για αυτού. Λύσει του προβλήματο τη εθνική βιωσιμότητα, γιατί εκεί είναι το θέμα, όχι σε λογιστική βάση, αλλά σε παραγωγική. Προτάσεις προ 22 ετών, ίσως και παραπάνω. Και εξηγεί ο Κονδύλης. Στο βιβλίο, θεωρία του πολέμου, εκδόσεις δοδόνη. Θεμέλιο, συγγνώμη. Εκδόσεις θεμέλιο. Συγχωρήστε με. Εκδόσεις θεμέλιο. Το λέει. Αναλυτικός. Εθνικό εισόδημα, πώς λοιπόν, το μετράμε. 1% λέει, παίρνουμε, λέει, από τον τουρισμό. Ναι, λέει, αν το 1% από τον τουρισμό που ήταν αύξηση ΑΕΠ ήταν. Το θέλουμε ή να το συγκρίνουμε με το 1% από το ΑΕΠ, το οποίο θα μας το δίνει η αμυντική μας βιομηχανία, όπως κάνει δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Μα είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε το δεύτερο. Θέλουμε λοιπόν εθνικούς πόρους με βάση στρατηγικό σχεδιασμό, με γεωπολιτικά και στρατηγικά κριτήρια και όχι ως δείκτες. Ο Κονδύλης θα λέει αυτά, πριν από 22 χρόνια σχεδόν. Μην το ξεχνάμε. Και τελειώνει. Πάμε στο επόμενο. Όλα σχετίζονται με το σήμερα. Οι μετριότητε, υπομετριότητε και ανθιπομετριότητε που συναπαρτίζουν το ελληνικό πολιτικό και παραπολιτικό κόσμο, προ-21-22 ετών τα έγραφε αυτά, δεν έχουν το ανάστημα να θέσουν και να λύσουν ιστορικά προβλήματα τέτοια εκτάσεω και βάθου. Και, προσέξτε, ίσω λέει να καταρρεύσουν, ακόμα και στην περίπτωση όπου θα βρεθούν μπροστά στη μεγάλη απόφαση για να διεξαγάγουν έναν πόλεμο. Γιατί αν ο πόλεμο είναι συνέχεια τη πολιτική, λέει ο Μέγα κονδύλι, ποιο πόλεμο θα συνεχιστεί, θα συνεχίσει μια σπασμωδική πολιτική. Πόλεμο είναι η συνέχεια τη πολιτική, με άλλα μέσα, Κλαούζεβιτ. Ο Κονδύλη λέει, αν αφήσουμε το αν εφαρμόσουμε τον Κλαούζεβιτ στο σήμερα, με βάση αυτά που έβλεπε τότε, τι θα κάνουμε, λέει. Σπασμωδικέ πολιτικέ. Αυτοί θα πάνε να κάνουν πόλεμο. Η τότε ηγεσίε εννοούσαν έτσι. Αυτοί θα πάνε να κάνουν πόλεμο. Μα θα καταρρεύσουν. Μα θα φοβηθούν. Μα δεν θα μπορέσουν. Λέτε αυτό να μην το γνωρίζουν οι αντίπαλοι μα. Για αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί θέτουμε τέτοια ζητήματα ουσιαστική επιστροφή τη στρατηγική σκέψη στη χώρα μα. Που τη γέννησε άλλη στρατηγική σκέψη. Γιατί ακριβώ η χώρα μα πρέπει να γίνει πρωτοπόρο σε αυτή τη στρατηγική. Και κάτι μα λένε για περί Ευρώπε. Είπαμε, που έχει πρωτεύουσα, είπαμε η Ευρώπη. Α, δεν έχει. Μάλιστα. Και επίση Ποιο ηγεμονεύει την Ευρώπη, η Γερμανία. Πολύ ωραία. Αγαπάμε του Γερμανού. Σαφώ. Καμία αντίρρηση. Όλου του λαού αγαπάμε. Δεν υπάρχει λαό που να μην αγαπάμε. Αγαπάμε όμω το ελληνικό έθνο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Χωρί να μισούμε, χωρί να φθονούμε κανέναν. Στο κάτω-κάτω εμεί έχουμε δώσει τόσα πολλά που άλλοι μα μισούν και άλλοι μα φθονούν. Εμεί άλλωστε ζούμε στη χώρα τη αφθονία. Εκεί που δεν υπάρχει φθόνο. Στο ιστορικό πλαίσιο αναφορά πάντοτε. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. ο Τολίμαν Φον Σάντερ. Εδώ βλέπετε πώ η Πρωσία και η αργότερα η Γερμανία μπήκε μέσα στην Οθωμανική Αυτοκατορία. Από τον Φον Γκέτζε, τον Φον Μόλκε, τον φοντερ Δερ Γκόλτ με του Σαραντόπορο, τους οποίου περάσαμε με φόπλου λόγχη και πίστευα ήταν και μάλιστα και απόρθητες, μέχρι τον Νότο Λίμαν Φον Σάντερ. Μιλάμε για ζώνη ασφαλεία στη Συρία. Ναι, αλλά το 1913 ο Λίμαν Φοντσάντερ ήταν ο εμπνευστή ακριβώς στη ζώνη ασφαλεία ασφαλείας, στην Ανατολική Θράκη και στη Δυτική Μικρά Ασία. Ναι, και το εφάρμοσε αυτό, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, στέλνοντα τους χωροφυλακοί και τους ζούκου μαζί. Και είχαμε εκτοπίσεις πληθυσμών από τη Φώκια, τη Σόκια, είχαμε εκτοπίσεις και σφαγές στις κειδονίες, στο Αϊβαλί δηλαδή, είχαμε επίσης 160.000 στην περίοδο 13-14 στην Ανατολική Θράκη, στη Δυτική Μικρά Ασία. Το περισσότερο από αυτού σκοτώθηκαν. Και τα τάγματα εργασία το 14-18. 750.000 εκτοπισμένοι. Τα νούμερα είναι τρελά. Είναι... Μιλάμε για πολύ αίμα. Ποια ήταν όμω η γενεσιουργό αιτία, η ζώνη ασφαλεία. Άρα εμεί δεν μπορούμε να στεκόμαστε απάτη αυτά που γίνεται στη Συρία. Τα έχουμε υποστεί ω έθνο. Από κάποιου οι οποίοι στο παρελθόν, μετά τότε. Βέβαια, Κριτήρια και δεδομένα είπαν στους Οθωμανούς, πρώτα ζώνη ασφαλείας, εκτοπίστε, εθνοκάθαρσης, γενοκτονία. Μάλιστα. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Ποιος θυμάται τους Αρμένιους, είχε πει ο αδόλφος Χίτλερ κάποτε. Όμως αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτά είναι προσιστορική ιστορική γνώση και συμμόρφωση. Εμείς δεν φοβόμαστε το πόσο ακριβώς είναι οι Τούρκοι και που βρίσκονται. Ού πόσοι, αλλά πού. Πλούταρχο, λακωνικά αποφθέγματα. Δεν μα ενδιαφέρουν πόσοι είναι, αλλά πού είναι. Αυτό πρέπει να ξέρουν και οι ηγεσίε μα και οι ηγεσίε του. Γιατί εμεί διαχρονικώ είμαστε παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δινής, πάντα εν τη δινή, αβέλπιδε. Σα ευχαριστώ.